Χαίρετε κυρίε και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο κύριο εδώ μέσα από την συχνότητα τη ΕΡΤ. Καλή εβδομάδα και δημιουργική φυσικά σε όλου. Μια τέτοια εικόνα πάντω θα παρουσιάζει ο καιρό και κατά τη διάρκεια τη Τρίτη στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Αρκετή ηλιοφάνεια, ομίχλε κατά τόπου το πρωί, αυξημένη υγρασία κυρίω στα βυτικά και υπηρετικά. Αλλά θα υπάρχουν και κάποιε συνευχέ εξαιτία τη κάποια ενίσχυση των βορειάδων που θα δούμε σε λίγο. Θα δούμε ποιε περιοχέ αφορούν αυτέ τι συνευχέ που θα είναι πιο πυκνέ. Αλλά μην περιμένετε κάποια ιδιαίτερη βροχή. Δυστυχώ είμαστε στο Νοέμβρη, ο οποίο είναι γενικά ήδη είναι ο πιο βροχερό μήνα του Έτου, αλλά από βροχέ δεν φαίνεται να μα τι δίνει αυτό ούτε αύριο, αλλά τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη τη εβδομάδα, περίπου, γιατί από την Κυριακή υπάρχουν κάποιε ενδείξει να υπάρξει κάποια άλλαγη του καιρού για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Για να δούμε όμω από ψηλά την όλη κατάσταση. Έχουμε εμεί συνευχέ και στην χώρα μα αλλά και στα Βαλκάνια, οι οποίε όμω είναι κατά τόπου και δεν είναι λοιπόν ικανέ να αφήσουν κάποιο αξιόλογο φαινόμενο. Γενικά, οι πιο δυτικέ περιοχέ τη Ευρώπη επηρεάζονται και επηρεάζονται από πιο αξιόλογα, πραγματικά χαμηλά, τα οποία δίνουν εκτό από βροχέ, καταιγίδε, χιόνια, ακόμα και σε περιοχέ με χαμηλά υψόμετρα στην περιοχή τη Ισπανία και τη Πορτογαλία και πολύ δυνατού φοδρού ανέμου είχαμε τελευταία 24 ώρα στην βόρεια Ευρώπη. Καμία σχέση λοιπόν με την εικόνα που παρουσιάζει καιρό στην περιοχή μα και γενικότερα στην Ανατολική Ευρώπη, κυρίε και κύριοι. Για να δούμε όμω προ στην περιοχή μα, στην χώρα μα, πώ θα κυλήσει η Τρίτη. Βλέπετε λοιπόν εδώ στα δυτικά θα επικρατήσουν τα μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια από την αρχή τη ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν κάποιε αρέσει συνευχέ, κυρίω εδώ στα ανατολικά και τα νότια, πιο πυκνέ στην βόρεια Κρήτη, όπω και στην ανατολική, βορειοανατολική στερεά Θεσσαλία, Ποράδε, νότια Χαλκιδική και Θράκη, κυρίω ανατολική. Οι συνευχέ θα είναι κατά διαστήματα αρκετά πιο πυκνέ, ίσω ψυχαλήσει και βρέξει και πολύ λίγο τοπικά σε αυτέ τι περιοχέ που βλέπετε τα πιο σκούρα συνεφάκια. Στα υπόλοιπα τμήματα όπου τα συνεφάκια είναι πιο λευκά, η πιθανότητα εκεί να είναι πιο πυκνή η συνεφιά, είναι πολύ πιο μικρή και τα διαστήματα με ηλιοφάνεια είναι πολύ μεγαλύτερα, αλλά όχι τόσο μεγάλα όσο στη Δυτική Ελλάδα, επαναλαμβάνω. Τώρα από πλευρά ανέμων. Ο βόρειο άνεμο στο Αιγαίο θα διατηρηθεί στα 5 με 6 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια τη Τρίτη. Εδώ στα νοτιοδυτικά τμήματά του και κυρίω στην θάλασσα των Κυθύνων και στο βόρειο-δυτικό κριτικό δεν αποκλείονται οι ρηπέ των βορειοανατολικών ανέμων να φτάσουν και τα 6 με 7 μποφόρ. Στα βυτικά οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεφύγουν πάνω από 4 με 5 μποφόρ, κυρίω στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα του Ιουνίου, από ανατολικέ γενικά διευθύνσει. Πάμε στην θερμοκρασία. Παρατηρείτε ότι και πάλι πιθανότητα πάχνη υπάρχει για τα ορεινότερα, βορειότερα τμήματα τη χώρα μας νωρί το πρωί, όπου η υδράγειο δεν αποκλείεται να κατακυλήσει στο 0 με μειον 2. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα έχουμε κάτω από 5 με 10 βαθμού στην παιδινή, υπηρετική, και κάτω από 11 με 14 βαθμού στα υπόλοιπα ανατολικά και νότια ενησιωτικά τμήματα τη Ελλάδα. Το μεσημέρι τώρα. Εξαιτία τη ενίσχυση του βορειά στην Ανατολική Ελλάδα, μα έρχονται λίγο πιο ψυχρέ μάζες μάζε λοιπόν, θα πέσει λίγο θερμοκρασία εδώ στα ανατολικά, βορειοανατολικά, με 11 το πολύ στον Εύρο, 14 για 15 στα υπόλοιπα uh, τμήματα τη uh, Ανατολική Υπηρετική χώρα, στα παιδινά, 19 για στα δυτικά, αλλά εδώ στα νότια ανατολικά θα είναι πολύ μαλακό ο καιρό και πάλι κατά τη διάρκεια τη uh, Τρίτη με 20 και 22 βαθμού Κελσίου. Η Αττική θα έχει γενικά καλό καιρό, με λίγα σύννεφα πρόσκαιρα κυρίω στα βόρεια τη Ανατολικό άνεμος, οι ρηπές του, τα σκουδίματά του πιο συγκεκριμένα να φτάσουν και τα 6 με 7 από φόρ. Θερμοκρασία στου 10 βαθμούς το πρωί με 17 βαθμού κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι. Πιο, πιο έντονη θα είναι η ψύχρα, κυρίως στις βορειότερε, βορειοτολικότερε, ορεινές ή μειωρινέ λοιπόν, περιοχέ τη Αττική κατά τη διάρκεια τη Τρίτη. Στη Θεσσαλονίκη τώρα. Και εδώ καλό ο καιρό οι γενικέ γραμμέ. Όπω και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με λίγα σύννεφα πρόσκαιρα αυξημένα. Πιο πυκνά φαίνεται είναι να φτάσει στην νότια Χαλκιδική και στα υπόλοιπα νοτιοδυτικά τμήματα τη περιφέρεια κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι και εδώ βορειοτολική αλλά στην ανατολική και νότια Χαλκιδική θα φτάνουν τα 4 με 5 από Πιο έχει στην ημένη θένη άνεμη στην υπόλοιπη ε, ε, γενικά ε, θαλάσσια περιοχή στο θερμαϊκό πιο συγκεκριμένα. Και θερμοκρασία στου 7 βαθμού το πρωί με 14 βαθμού αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι τη Τρίτη. Πάμε να δούμε την Τετάρτη. Θα παρατηρήσετε ότι το ανατολικό κομμάτι της χώρας θα έχει μεν σύννεφα, τα οποία όμως δεν θα καταφέρουν να αφήσουν κάτι το αξιόλογο πλευράς βροχοπτώσεων. Θα πυκνώνουν κατά διαστήματα αρκετά μέσα στην ημέρα, όπως βλέπετε, μεν βορειά στα 5 με 6 μποφόρ και ίσως αφήσουν κάποια ψυχάλη και παροδική βροχή στα πολύ ανατολικά τύματα της Αλίας, Εύβοιας, Ποράδες, ίσως και Βόρεια Κρήτη. Τίποτα το ιδιαίτερο, όμως θα τονίσουμε αυτό. Η Βυδική Ελλάδα θα έχει ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι το τέλο τη ημέρα και τη Τετάρτη, με παροδικέ ομίχλε γενικά πρόσκαιρου χαρακτήρα τι πρωινέ ώρε Στι ευπαθεί, ομίχλε περιοχέ και στα δυτικά οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεφύγουν πάνω από τρία με τέσσερα από φόρα από ανατολικέ γενικά διευθύνσει εδώ. Πάμε στην uh, πέμπτη. Θα δείτε πάνω κάτω την ίδια κατάσταση από τον Εύρο, στο Αιγαίο και στα Ανατολικά, η μέχρι και τη Βόρεια Κρήτη, πυκνή συννεφιά, η οποία ίσω αφήσει κάποια τοπική παροδική βροχή μικρή διάρκεια. Και πάλι τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι και την Βόρεια Κρήτη αυτό. Α, γενικά στα Δυτικά θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και στην Πέμπτη. Στο Αιγαίο, βορειά θα πέσει λίγο, θα φτάνει τα 4 με 5 εμποφόρ και κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη στα ανοιχτά του ημάτά του. όσον αφορά τώρα στην Παρασκευή, θα παρατηρήσετε δύο πράγματα. Τον κατακαιρματισμό τη συννεφιά, τη αρκετά πυκνή που σα έδειξα μέχρι και την Πέμπτη εδώ στο Αιγαίο από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά τη Παρασκευή, δηλαδή, θα βγάλει αρκετό ήλιο εδώ. Αντίθετα, στα δυτικά θα αρχίσει να συνεφιάζει όλο ένα και περισσότερο, κυρίω από το απόγευμα προ το βράδυ και μετέπειτα. Ενώ οι άνεμοι την Παρασκευή θα πέσουν σημαντικά. Οι εντάσει του δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 2 με 3 τοπικά και τα 4 από φόρα, ακόμα και στα ανοιχτά τμήματα του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγου. Τέλο, η τάση του καιρού για το Σάββατο έχει ω εξή. Λίγο περισσότερη συνεφιά μέσα στην ημέρα στι περισσότερε περιοχέ και κυρίω στα πιο δυτικά τμήματα, όπου διαφαίνονται από το βράδυ του Σαβάτου κάποιε βροχέ λίγο περισσότερε εδώ στα βόρειο-δυτικά. Θα στραφούν οι άνεμοι το Σάββατο κατά Πάσα πιθανότητα σε νοτιάδε, νοτιοανατολικού πιο συγκεκριμένα, που ίσω στο Ιόνιο φτάσουν και τα 4 με 5 ποφόρ. Για την Κυριακή, τα τελευταία στοιχεία θέλουν λίγο περισσότερε βροχέ, ω αρκετά περισσότερε βροχέ, στην δυτική και η υπηρετική χώρα, για τι οποίε όμω θα μιλήσουμε και στα δελτία καιρού των επόμενων ημερών, για να έχουμε καλύτερη εικόνα με τα πιο φρέσκα προνοστικά στοιχεία. Για να πάρω μια γεύση από τι θερμοκρασίε πρώτα. Βλέπετε και την Τετάρτη λίγο περισσότερη ψύχρα θα διατηρηθεί στα βόρεια τουρικά στην υπόλοιπη χώρα. Θα παραμείνει μαλακό ο καιρό. Θα ξεστινήσουν λίγο οι βορειάδε και θα πιάσουμε και 16 βαθμού στα βόρεια παιδινά με 20 βαθμού στα νότια τμήματα τη χώρα μα. Το πρωί και πάλι υπάρχει κάποια πιθανότητα παγετού α, στα βόρεια ορεινά τμήματα όπου η θερμοκρασία δεν αποκλείεται να πέσει ένα με δύο βαθμού κάτω από το μηδέν. Και την Πέμπτη θα παρατηρήσετε ανάλογε θερμοκρασίε στην χώρα μα και την Παρασκευή θα έλεγα αλλά και το Σάββατο παρόλη μικρή πτώση που ίσω πέσει λίγο η θερμοκρασία εδώ στην βόρεια Ελλάδα, στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει πάρα πάρα πολύ μαλακό ο καιρό με 19 έως και 20 άρια το μεσημέρι του Σαββάτου. Από την Κυριακή θα πρέπει να υποχωρήσει λίγο θερμοκρασία στι περισσότερε δικέ κεντρικέ και βόρειε περιοχέ. Για να δούμε όμω πανευρωπαϊκά την εξέλιξη για να καταλάβουμε τι αναμένεται να συμβεί τι επόμενε ημέρε. Εδώ στη Δυτική Ευρώπη αναμένονται οι βροχέ και οι καταιγίδε στα βαρομανικά χαμηλά να διατηρηθούν, τα οποία θα κινηθούν μεν λίγο πιο ανατολικά, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζουν μεγάλο κομμάτι τη υπόλοιπη κεντρική και ανατολική Μεσογείου. Τώρα, μέχρι και το Σάββατο, βλέπετε συνεπιέ θα έχουμε χωρί βροχέ. Όμω, από το Σάββατο και μετέπειτα, τα προοριστικά μοντέλα θέλουν να σχηματίζεται μια ατμοσφαιρική διαταραχή δυτικότερα τη χώρα μα, η οποία δείχνει κάποια διάθεση να κινηθεί κυρίω κατά τη διάρκεια τη Κυριακή πάνω από τον ελλαδικό χώρο. Όσον αφορά τώρα στην θερμοκρασία. Συνθυρίζουν κάποια προοριστικά μοντέλα για κάποια αλλαγή του καιρού, προ το κρύο, κυρίω προ τα τέλη του μήνα. Μέχρι τότε όμω, βλέπετε τι κυρίε και αποχρώσει να καταλαμβάνουν μεγάλο κομμάτι όλη τη Ανατολική και Νότια Ευρώπη και τη Μεσογείου και στην χώρα μα. Με αποτέλεσμα, ο καιρό να τηρηθεί πάρα, πάρα πολύ μαλακό λοιπόν, α, και στην περιοχή μα έω και το ερχόμενο Σάββατο και την Κυριακή. Βλέπετε όμω και μια μάζα α, ψυχρή πολική προέλευση με τι μπλε αποχρώσει εδώ, πώ σχηματίζεται στην Σκανδιναβία. Όπω σα είπα, ψιθυρίζουν τα προνοστικά μοντέλα, γι' αυτό Εν, ακόμα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο το πώ θα κυλήσει όλη η κατάσταση προ τα τέλη του μήνα. Αλλά υπάρχουν αυτέ οι ενδείξει να, να έχουμε μια κατεβασιά κρύου α, στην Ανατολική Ευρώπη, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεάσει και την περιοχή μα προ τα τέλη του μήνα α, που διανύουμε έω και τι αρχέ του επόμενου, προ αρχέ του Δεκέμβρη. Τίποτα ακόμα δεν είναι σίγουρο. Θα έχουν το μέρη και στα επόμενα δελτία κύρου μέσα από τη συχνότητα τη ΕΡΤ, κυρίε και εσύ, κύριοι, για να μην χάνετε φυσικά τον καιρό σα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.